Από τα κεντρικά στούντιο της DR Τηλεόρασης είναι τα γεγονότα με την Αλεξία Δρίτσα. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, να σας καλωσορίσουμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το μεγάλο κανάλι της Πελοποννήσου. Πάμε να δούμε μαζί τα κυριότερα γεγονότα της ημέρας. Βασίλης και Γκέρογλου. Από την Τρίπολη ξεκινάει για την Πελοπόννησο το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Ρυθμίσεις οφειλών από το Δήμο Σπάρτης. Σε καλό κλίμα η συνάντηση Χιβηδόπουλου Γαβρίλου για την προώθηση των προβλημάτων της Αργολίδας. Η υγεία ηλεκτρονικά. Ουσιαστική διημερίδα της νοσηλευτικής μονάδας νοσοκομείου Άργους. Στους δρόμους το πάμε την 1η Νοεμβρίου. Ενημερωτική εκδήλωση για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα πραγματοποιήθηκε στο Πνευματικό Κέντρο της Τρίπολης, την οποία την ενημέρωση έκανε ο Υφυπουργός Εργασίας Βασίλης Κεγκέρογλου, παρουσία του ΑΡΚΑ Υφυπουργού Ανάπτυξης Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου και του Δημάρχου της Τρίπολης Δημήτρη Παυλή. Το πρόγραμμα εφαρμόζεται πιλωτικά σε 13 Δήμους της Ελλάδας για 6 μήνες και για τη δική μας περιφέρεια θα εφαρμοστεί μόνο στο Δήμο Τρίπολης. Στόχος του είναι η αντιμετώπιση της φτώχειας και η καινοτομία του έγκυται στο γεγονός ότι εξετάζεται για πρώτη φορά το πραγματικό εισόδημα για τον τρέχοντα χρόνο. Οι δηλώσεις ξεκινούν από τις 15 Νοέμβρη ηλεκτρονικά. Το πρόγραμμα είναι καινοτόμο, γιατί εξετάζει την πραγματική κατάσταση στον πραγματικό χρόνο, που σημαίνει το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα προκειμένου να επιβιώσει ένα άτομο ή μια οικογένεια στον πραγματικό χρόνο και όχι τι συνέβαινε πριν από ένα ή δύο χρόνια. Το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα θα εφαρμοστεί πιλωτικά σε 13 δήμους της χώρας για 6 μήνες. Στη συνέχεια θα αξιολογηθεί και θα διευρυνθεί. Οπωσδήποτε η επιλογή της Τρίπολης και των άλλων 12 περιοχών, των άλλων 12 δήμων, είναι για μας πάρα πολύ σημαντική, γιατί θα μας δώσει τα στοιχεία εκείνα που χρειαζόμαστε, ούτως ώστε η εθνική εφαρμογή να είναι 100% επιτυχημένη. Το πιλωτικό πρόγραμμα έχει μια πανευρωπαϊκή καινοτομία. Δεν έχει εφαρμοστεί αλλού το κριτήριο του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος, που σημαίνει ότι θα εξετάζομαι μέχρι το προηγούμενο μήνα αυτόν που κάνει την αίτηση το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα του ανθρώπου, του ατόμου και της οικογένειας. Γι' αυτό θα έχει μια μεγάλη ηλεκτρονική όμως διαδρομή μέχρι να καταλήξει στο δικαιούχο η απάντηση, εάν το δικαιούται ή όχι. Το σύστημα είναι έτοιμο. Στο δεύτερο 15ήμερο του Νοεμβρίου θα κληθούν οι πολίτες που ανήκουν στο φάσμα της ακραίας φτώχειας να υποβάλουν αίτηση. Πολλοί από αυτούς όμως δεν έχουν τη δυνατότητα, ούτε οι ίδιοι ούτε οι οικογένειές τους, για να το πράξουν. Γι' αυτό οι κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων θα παίξουν σημαντικό ρόλο. Θα στηρίξουν αυτούς τους ανθρώπους προκειμένου να μπορέσουν να υποβάλουν το αίτημά τους. Αυτό το πρόγραμμα είναι πράγματι καινοτόμο. Είναι καινοτόμο, στηρίζει, θα στηρίξει μάλλον για 6 μήνες ένα ικανό αριθμό ανθρώπων που αντιμετωπίζουν πάρα πολλά μεγάλα προβλήματα, ειδικότερα οικονομικά. Μιλάμε για ανθρώπους που είναι στα όρια της φτώχειας, της απόλυτης φτώχειας. Δεν απευθύνεται βέβαια στο σύνολο της κοινωνίας μας, αλλά στο σύνολο των δημοτών μας. Ο Δήμος από την τρίτη πλευρά, διαμέσου της πρόνοιας, την οποία ως δομή έχει προετοιμαστεί κατάλληλα, οργανώνεται και από τις 15 του Νοέμβρη και μετά που θα ανοίξει η ηλεκτρονική υποβολή των δράσεων, των ενδιαφερομένων, να ξεχάσετε βέβαια ότι θα ανταποκριθούμε και βρεθούμε τουλάχιστον στο Δήμο του Ερχόμενου, θα έχουμε τουλάχιστον 3.000 άτομα. Από 3.000 και πάνω. Την ημέρα που ορκίστηκε η Δημοτική Αρχή, ανακοίνωσα την ένταξη του Δήμου Τρίπολης στο ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Σήμερα είμαστε λίγες μέρες πριν την υλοποίηση και ο αρμόδιος υπουργός είναι εδώ για να ενημερώσει
και τη Δημοτική Αρχή, αλλά αυτό που έχει μεγάλη αξία και είναι και δική σας υπόθεση, είναι να ενημερωθεί όλος ο κόσμος, αυτός ο οποίος το έχει ανάγκη πραγματικά και είναι αρκετός κόσμος, ώστε το επόμενο χρονικό διάστημα να συμμετέχει μέσα από την ηλεκτρονική διαδικασία ή από τον δίκο της Τρίπολης, έτσι ώστε να μπορέσει να πάρει αυτό το μικρό εισόδημα, αλλά ουσιαστικό, στις δύσκολες εποχές που περνάμε. Βασικός θεσμός που θα αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση είναι το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα ή, όπως το έχουμε ονομάσει, εγγυημένο κοινωνικό εισόδημα. Βέβαια, κοντά σε αυτό το θεσμό θα υπάρξει το νέο Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους, που αφορά τους ακόμα, τους πλέον αδύναμους, και όλες οι άλλες δράσεις και τα προγράμματα τα οποία θα ενταχθούν στο θεματικό άξονα 9, δηλαδή στα περιφερειακά προγράμματα του ΕΚΤ, που είναι αντικείμενο και του περιφερειακού σχεδιασμού. Η πρώτη λοιπόν στόχευση είναι να στηρίξουμε τους ανθρώπους που βιώνουν την ακραία φτώχεια. Η δεύτερη στόχευση είναι η σχετική φτώχεια. Ποιοι είναι αυτοί? Είναι το 1 τρίτο του πληθυσμού. Σήμερα πάνω από 30% του πληθυσμού έχει προβλήματα τα οποία κλιμακώνονται βέβαια ανάλογα με την εισοδηματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το άτομο ή η οικογένεια. Ο δεύτερος αυτός πυλώνας είναι πάρα πολύ σημαντικός, διότι θα συγκρατήσει αυτό το 1 τρίτο του πληθυσμού για να μην το διηγηθεί στην ακραία φτώχεια, για να μην τροφοδοτήσουμε δηλαδή το ακραίο κομμάτι. Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Σπάρτης προχώρησε σε ρύθμιση όλων των βεβαιωμένων οφειλών που έχουν καταστήληξει πρόθεσμες έως και τις 30 Οκτωβρίου. Η προθεσμία υποβολής της αίτησης για την υπαγωγή στη ρύθμιση λήγει στις 30 Νοεμβρίου του 2014. Στην ΔΙΑΡ τηλεόραση μίλησε ο Αντιδήμαρχος επί των Οικονομικών του Δήμου Δημήτρης Αποστολάκος, συνέστησε στους δημότες να εκμεταλλευτούν τις ρυθμίσεις και τη διαγραφή προστήμων και προς αυξήσεων. Καταρχάς θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη δυνατότητα που μας δίνετε σαν Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Σπάρτης να ενημερώσουμε τους δημότες μας για την ρύθμιση των πάσης φύσεως και πρόθεσμων οφειλών που έχουν προς τον Δήμο σύμφωνα με τον νόμο 4304 του 2014, ο οποίος δημοσιεύτηκε στις 23 Δεκάτου του 2014 στο σχετικό ΦΕΚ και σύμφωνα με το άρθρο 51 του νόμου 4257 του 2014. Σύμφωνα λοιπόν με αυτόν, μπορεί ο κάθε δημότης ο οποίος αυτή τη στιγμή οφείλει στον Δήμο να προχωρήσει σε ρύθμιση των οφειλών. Πιστεύω ότι δίνεται η δυνατότητα με αυτή την ρύθμιση, με αυτόν τον νόμο, στον Δημότη, ο οποίος δεν είχε την δυνατότητα και λόγω της οικονομικής κρίσης και λόγω των πολλών υποχρεώσεων, διότι πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι οι οικονομικές υποχρεώσεις όλων μας είναι πάρα πολύ μεγάλες αυτό το διάστημα, να μην αναφερθώ σε φόρο εισοδήματος, στον ένφια και όλες τις άλλες υποχρεώσεις που έχει το κάθε νοικοκυριό. Πιστεύω ότι με αυτόν τον νόμο λοιπόν δίνεται η δυνατότητα σε όλους να προχωρήσουν σε ρύθμιση των οφειλών και πιστεύω ότι και το όφελος το οποίο θα έχουν από αυτές τις ρυθμίσεις είναι σημαντικό, μιας και αναλογικά διαγράφονται οι προσαυξήσεις και οτιδήποτε άλλο έχει να κάνει με πρόστιμα που του έχουν επιβληθεί. Θα ήθελα εδώ να εστιάσουμε σε δύο υποκατηγορίες της ρυθμίσης. Η πρώτη αφορά τις ληξιπρόθεσμες οφειλές που έχουν βεβαιωθεί μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2009 και υπάγονται στην ρύθμιση του νόμου 3801 του 2009. Τι γίνεται δηλαδή με αυτή τη ρύθμιση? Έχουμε διαγραφή όλων των προσαυξήσεων και ρύθμιση της κύριας οφειλής σε 24
δόσεις, η κάθε μια βέβαια δεν θα είναι κατώτερη των 150 ευρώ. Δεύτερον, όσες ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν βεβαιωθεί από 1 πρώτου του 2010 δύναται να ρυθμίζονται όπως θα αναφέρω παρακάτω. Εάν ο οφειλέτης καταβάλει εφάπαξ την οφειλή του, έχει έκπτωση 100% από τις προσαυξήσεις και από τα πρόστιμα. Β. Για οφειλές μέχρι 5.000 ευρώ μπορεί να γίνει ρύθμιση μέχρι 24 δόσεις και απαλλαγή από τα πρόστιμα για τις προσαυξήσεις σε ποσοστό 80%. Γ. Για οφειλές από 5.001 έως 10.000 μπορεί να ρυθμίσει τις οφειλές του σε 48 δόσεις με απαλλαγή 50% από τα πρόστιμα και τις προσαυξήσεις. Δέλτα, για οφειλές από 10.001 έως 20.000 η ρύθμιση γίνεται σε 72 δόσεις και απαλλαγή 30% από τις προσαυξήσεις και τα πρόστιμα. Και έψιλον, για οφειλές από 20.001 και πάνω σε 100 δόσεις η ρύθμιση και με έκπτωση 10% από τα πρόστιμα και τις προσαυξήσεις. Εδώ να ενημερώσουμε τους δημότες μας ότι η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι μέχρι 31 Ενδεκάτου του 2014. Πιστεύω ότι αυτή η ρύθμιση με τον νόμο ο οποίος πρόσφατα πέρασε είναι μια γενναία ρύθμιση, ένας γενναίος διακανονισμός. Πιστεύω ότι όλοι μας πρέπει να βοηθήσουμε, και τον Δήμο ώστε να συγκεντρωθούν αυτά τα ληξιπρόθεσμα, τα οποία όπως είπα στην αρχή για διάφορους λόγους ο καθένας δεν μπορούσε να τα καταβάλει. Πιστεύω ότι τώρα μας δίνεται η δυνατότητα μέσα από αυτές τις ρυθμίσεις, μέσα από αυτόν τον νόμο να προχωρήσουμε σε αυτόν τον διακανονισμό. Εδώ θα ήθελα να πω ότι για περισσότερες πληροφορίες οι δημότες μπορούν να περνούν από τα γραφεία της Οικονομικής Υπηρεσίας Γκορτσολόγου 52 δεύτερος όροφος ή να έρχονται σε επαφή με τον Δήμο στα τηλέφωνα 2731-36-12-32, 2731-36-12-34 και 2731-36-12-28. Σε καλό κλίμα πραγματοποιήθηκε η συνάντηση εργασίας ανάμεσα στον Αντιπεριφερειάρχη Εργολίδα Στάσο Χιβιδόπουλο και τον Περιφερειακό Σύμβουλο Γιώργο Γαβρίλο. Η συνάντηση έγινε στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη μετά από αίτημα του επικεφαλής της παράταξης Πελοπόννησος Πρώτα Γιώργου Γαβρίλου και στόχο είχε την αξιολόγηση και προώθηση των προβλημάτων που απασχολούν τον νομό Εργολίδας και τις προτεραιότητες που τίθενται για αυτά. Στα πλαίσια της ενημέρωσης την οποία κάνουμε ως Περιφερειακή Αρχή στις Περιφερειακές Παρατάξεις με τον συνάδελφο τον Γιώργο Γαβρίλο, μου ζητήθηκε από την παράταξη Πελοπόννησος Πρώτα μια συνάντηση ουσιαστικά ενημέρωση συγνωριμίες πάνω σε συγκεκριμένα ζητήματα τα οποία αφορούν την Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας, η οποία πραγματοποιείται σήμερα, διότι είναι πίστη και δική μου και πιστεύω και του Γιώργου και όλων των συναδέλφων ότι υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα στα οποία η κοινή μας δράση, η κοινή μας στάση και η κοινή μας διεκδίκηση θα φέρουν αποτελέσματα για την Αργολίδα και πάνω σε αυτή την εκδοχή γίνεται και η συνάντησή μας σήμερα προκειμένου να ενημερώσω την παράταξη Πελοπόννησος Πρώτα, το τμήμα του που αφορά την Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας και τον Γιώργο Γαβρίλο και τους υπόλοιπους συναδέλφους, είτε υποψηφίους είτε περιφερειακούς συμβούλους, για όλα τα ζητήματα που αφορούν την Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδος. Εμείς θεωρούμε ότι αυτό πρέπει να γίνεται και σε τακτά χρονικά διαστήματα. Ήδη με τους συναδέλφους το έχουμε ήδη επικοινωνήσει και μιλήσει και σε τακτά χρονικά διαστήματα έχω την πρόθεση και τη διάθεση, εφόσον οι συνάδελφοι το θέλουν, να συναντιόμαστε και να ανταλλάσσουμε απόψεις για όλα τα προβλήματα που αφορούν την Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας. Ζητήσαμε από τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη μία συνάντηση προκειμένου να συζητήσουμε όλα τα μεγάλα ζητήματα που αφορούν στην Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας για την τρέχουσα περίοδο, αλλά
και να βάλουμε και τη δική μας ατζέντα προκειμένου στο νέο πρόγραμμα ΣΕΣ που τρέχει για την περίοδο 2014-2020 να δούμε τα μεγάλα έργα που πρέπει να δρομολογηθούν και που αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε έναν πρώιμο σχεδιασμό. Θέλουμε επίσης από τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη να μας ενημερώσει σχετικά με τα έργα που βρίσκονται πλέον υπό ένταξη στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2007-2013 και σε τυχόν έργα που δεν μπόρεσαν να ενταχθούν ή έχουν απενταχθεί και που θα πρέπει να βάλουμε σε προτεραιότητα για την επόμενη προγραμματική περίοδο. Όπως γνωρίζετε, όλα τα μεγάλα ζητήματα της Αργολίδας και τι βρίσκονται σε εξέλιξη δεν έχουν ολοκληρωθεί. Και μιλάμε για τα μεγάλα έργα που έχουν να κάνουν με το αρδευτικό, τα μεγάλα έργα υποδομών που έχουν να κάνουν με τους δρόμους και με τους λιμένες της Αργολίδας και βέβαια ζητήματα που θα θίξουμε σήμερα εμείς στα πλαίσια μιας άλλης προσέγγισης που επιθυμούμε για την τρέχουσα περίοδο να έχει και η περιφέρεια Πελοποννήσου και αφορά στην αντιμετώπιση της μεγάλης ανθρωπιστικής κρίσης που βιώνει η κοινωνία μας και που πρέπει με κοινωνικές υποδομές η περιφερειακή ενότητα Αργολίδας να σταθεί δίπλα στην κοινωνία, δίπλα σε όλους τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη. Τα οικοσυστήματα ηλεκτρονικής υγείας είναι σύγχρονη πρόκληση για τον νευραλγικό τομέα της υγείας, δήλωσε ο διοικητής του νοσοκομείου Αργολίδας Λάμπρος Δημητρογιάννης και συνεχάρη την νοσηλευτική μονάδα του νοσοκομείου Άργους για την επίκαιρη επιλογή της διημερίδας, στην οποία θα παραβρεθούν εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας. Το βασικό ότι είναι πρώτα απ' όλα μια αξιέπινη προσπάθεια της νοσηλευτικής υπηρεσίας του νοσοκομείου μας. Και αυτό διότι παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σε ηλικιακό δυναμικό τα νοσοκομεία, εντούτοις το νοσοκομείο Άργους, η νοσηλευτική μονάδα Άργους και γενικότερα και το νοσοκομείο Αργολίδας, παρόλα αυτά παραμένει σταθερό στην παράδοσή του που έχει να κάθε χρόνο το οργανώνει ημερίδες ή άλλες εκδηλώσεις, οι οποίες ουσιαστικά ενισχύουν το εκπαιδευτικό το εκπαιδευτικό κενό των νοσηλευτών και δεύτερον να αυξάνουν τις γνώσεις τους σε αντικείμενα τα οποία ακόμα και τριτοβάθμια νοσοκομεία δεν εστιάζουν. Πιο συγκεκριμένα επιλέξανε φέτος η νοσηλευτική υπηρεσία του Άργους να ενισχυθεί με την ηλεκτρονική υγεία, κυρίως με τις εφαρμογές και όχι μόνο με τη θεωρητική τους κατάρτιση. Όπως παράδειγμα είναι οι τρόποι που η ηλεκτρονική υγεία μπορεί να εφαρμοστεί στην νοσηλεία ενός ασθενούς, στη θεραπεία και στη διάγνωση, αλλά κυρίως στο πώς μπορούμε πιο εύκολα να απομειώσουμε τις γραφειοκρατικές διαδικασίες που κακά τα ψέματα σε νομικά πρόσωπα όπως είναι αυτά του νοσοκομείου μας επιφέρουν μεγάλο κόστος τόσο σε χρήμα όσο και σε χρόνο. Είναι μια μερίδα η οποία θεωρώ ότι έχει μια καινοτομία από την άποψη ότι άπτεται αντικείμενα τα οποία δεν είχαν μέχρι τώρα διασαφινιστεί και είναι κυρίως πολύ σημαντικό γιατί ένα επαρχιακό νοσοκομείο όπως αυτό του Άργους καταφέρνει να εστιάσει ακόμα και σε θέματα που πανεπιστημιακά νοσοκομεία τριτοβάθμια ή έχουν ασχοληθεί ελάχιστα ή δεν έχουν ασχοληθεί καθόλου. Και σε αυτό το σημείο θέλω να ευχαριστήσω και την κινητήρια, τον κινητήριο μοχλό αυτή τη προσπάθεια που είναι η κυρία Πετρουλάη, διευθύνουσα νοσηλευτική υπηρεσία, που σε εργασία με όλε τι προσταμένε και με όλου του νοσηλευτέ, αλλά και με του άλλου περισσακού παράγοντε, καταφέρνουμε να στήσουμε μια ειδημερίδα η οποία θεωρώ ότι θα επιφέρει όχι μόνο όφελο για το νοσοκομείο μα, αλλά όφελο γενικότερα για την περιοχή τη Αργολίδα. Σε αυτό το σημείο επίση θα ήθελα να ευχαριστήσω και του χορηγού και όλε τι υπηρεσίε, οι οποίε έχουν βοηθήσει, όπω παράδειγμα η Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδα. Και οι άλλοι υπηρεσίες, οι οποίες και αυτές μας έχουν βοηθήσει. Αυτή η μερίδα, η οποία διοργανώνεται στην νοσηλευτική μονάδα Άργος, είναι και πιο σημαντική, καθώς το επόμενο διάστημα αναμένεται τόσο να εστιάσουμε στο θέμα της ψηφιοποίησης και της διαχείρισης του ηλεκτρονικού φακέλου ασθενών βάσει του έργου ΕΣΠΑ που έχουν μεταχθεί, όπως επίσης ότι εκπαιδεύσεις οι οποίες αφορούν την ηλεκτρονική υγεία και ως αντικείμενα διασυνδέονται με αυτή. Αναμένεται τον Νοέμβρη να ξεκινήσουν τα μαθήματα κατάρτισης του προσωπικού. Είναι μια προσπάθεια η οποία ξεκίνησε καθώς για πρώτη φορά αξιοποιούμε πόρους του ΛΑΕΚ, των εισφορών δηλαδή των εργαζομένων ιδιωτικού δικαίου προς το ΙΚΑ, προκειμένου να απορροφηθούν από το νοσοκομείο και ώστε οι εργαζόμενοι να εκπαιδευτούν χωρίς να καταβάλουν ούτε ένα ευρώ. Και επιπλέον οι εκπαιδεύσεις οι οποίες συνδέονται και με την ημερίδα του Σαββάτου αφορούν όπως και την πιστοποίηση. Ήδη αυτή τη στιγμή 4 με 5 τμήματα εκπαιδεύονται προκειμένου να πιστοποιηθούν στις διαδικασίες
έτσι ώστε και το προσωπικό να μπορεί να διευκολυνθεί στην εργασία του, αλλά κυρίως και οι πολίτες να μπορούν να εξυπηρετούνται τάχιστα. Η Health οικοσυστήματα πυλώνας ανάπτυξης των συστημάτων υγείας είναι το θέμα της διημερίδας που θα πραγματοποιηθεί το Σαββατοκύριακο 1 και 2 Νοεμβρίου στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Αργολίδας από την Νοσηλευτική Μονάδα Άργους του Γενικού Νοσοκομείου Αργολίδας. Σκοπός της διημερίδας, σύμφωνα με τις δηλώσεις της Διευθύντριας της Νοσηλευτικής Μονάδας Άργους Σοφίας Πετρουλά, είναι η ενημέρωση και η επαφή των νοσηλευτών με δίκτυα ανταλλαγής πληροφοριών και εμπειριών σε πολλούς άξονες υγείας. Η νοσηλευτική υπηρεσία του νοσοκομείου μας διοργανώνει την τέταρτη νοσηλευτική διημερίδα με θέμα ηλεκτρονική υγεία, τα οικοσυστήματά της, ως πυλώνας ανάπτυξης των συστημάτων υγείας. Το πρόγραμμα πλαισιώνεται από εξαίρετους καθηγητές πανεπιστημίου, όπως του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Κουμαντάκη, την κυρία Καλοκαιρινού, του Πανεπιστημίου Πατρών τον κύριο Σισούρα, του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με τον κύριο Πρεζεράκο και την κυρία Ζηγά, εξαίρετους επίσης ομιλητές και γιατρούς, όπως την πρόεδρο του Επιστημονικού Συμβουλίου την κυρία Σαλεσότη και συντονίστρια διευθύντρια που θα μιλήσει για το ηλεκτρονικό κάπνισμα και υγεία, πάρα πολύ επίκαιρο, την κυρία Αντωνιάδου από το Κελπνό που θα μιλήσει για την ταξιδιωτική υγεία, πάρα πολύ επίκαιρο και σχετικά με το θέμα που απασχολεί αυτή τη στιγμή την παγκόσμια κοινότητα. Αυτά. Το πρόγραμμα είναι ελεύθερο, μπορεί να το παρακολουθήσει όποιος πολίτης θέλει, είναι αρκετά ενδιαφέρον. Η ηλεκτρονική υγεία θα απασχολήσει τα επόμενα χρόνια όλα τα συστήματα υγείας της Ευρώπης και όχι μόνο. Και έχει να κάνει με την διαπολιτισμική νοσηλευτική, δηλαδή οι νοσηλευτές πρέπει να προσαρμόσουν τις διεργασίες και την κουλτούρα τους σε ανθρώπους άλλης κουλτούρας, άλλης εθνικότητος και να σεβαστούμε και τα ήθη και έθιμά τους και όχι μόνο. Επίσης θα πρέπει να προσαρμόσουμε σαν νοσηλευτές και τις νοσηλευτικές μας διεργασίες και στο χώρο του φαρμάκου και όχι μόνο, διότι είναι ένα θέμα που απασχολεί πάρα πολύ τα κόστη και τους προϋπολογισμούς των νοσοκομείων. Επίσης, η διαπολιτισμική νοσηλευτική είναι πάρα πολύ επίκαιρη. Να ρωτήσω κάτι, να το πούμε λίγο απλά να το καταλάβει ο κόσμος. Σε ένα απομακρυσμένο χωριό ή σε ένα νησί δεν θα υπάρχει, ας το πούμε, γιατρός. Θα υπάρχει όμως ένα κέντρο υγείας, ας το πούμε, όπου θα υπάρχουν κάποιοι εξειδικευμένοι νοσηλευτές που θα μπορούν να στέλνουν τις ακτινογραφίες ή ενδεχομένως να δίνουν κάποια στοιχεία και να εξετάζονται από γιατρούς κλινικών που βρίσκονται στην Αθήνα ή οπουδήποτε αλλού. Βεβαίως. Και αυτό είναι εξυπηρέτηση για τους ανθρώπους που έχουν άγονες γραμμές σε νησιά. Βεβαίως. Αυτό είναι πολύ ουσιαστικό θέμα. Η ηλεκτρονική υγεία έχει πολύ μεγάλη εφαρμογή στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και δει σε απομακρυσμένες περιοχές και χωρίς μέσα. Βεβαίως. Έχει λύσει πάρα πολλά προβλήματα. Όπως και οι έξυπνες συσκευές, οι οποίες κατασκευάζονται από πολυεθνικές μεγάλες και από το δημόκριτο των δικών μας, όπως είναι ο έξυπνος καθρέφτης που βλέποντας ο άνθρωπος το πρωί τον εαυτόν του, του δίνει οδηγίες αν τα ζωτικά του σημεία είναι καλά, αν πρέπει να σηκωθεί, είναι πάρα πολύ σημαντικές. Η τεχνολογία προωθεί την ηλεκτρονική υγεία. Και πιστεύουμε ότι είναι το μέλλον και εκεί πρέπει να εστιάσουμε και να προσαρμόσουμε και εμείς σαν νοσηλευτές την φιλοσοφία μας και την εργασία μας. Δείτε σε λίγο. Από την 1η Νοεμβρίου και για 10 ημέρες οι εκπτώσεις των καταστημάτων. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αργολίδας για τον Παπα Εφραίμ Κατουνακιώτη. Επίσκεψη στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ πραγματοποίησε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Βασίλης Κεγκέρογλου στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Τρίπολη για την ενημερωτική ημερίδα που αφορούσε στο ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Εκεί μίλησε για την ανάγκη να σκύψει η πολιτεία πάνω στη νέα γενιά ώστε να δημιουργήσει. Και γι' αυτό το λόγο αναφέρθηκε στο συνέδριο που επίκεντρο θα έχει τη νέα γενιά μακριά από τη λογική του πελατειακού κράτους που τόσα χρόνια εφαρμόζεται στη χώρα μας. Η πλουτοκρατία που δημιουργήθηκε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο
με τις πελατειακές σχέσεις και όλα όσα έχει βιώσει αυτός ο λαός, ακολουθούν ακόμα και σήμερα με τα κακώς κείμενα την νέα γενιά. Και θα κλείσω με αυτό, με τη νέα γενιά, η οποία πραγματικά είναι σαστισμένη. Είναι σαστισμένη γιατί βλέπει όλες τις προηγούμενες γενιές που αγωνίστηκαν να έχουν απολαύσει καρπούς αυτού του αγώνα, ταυτόχρονα όμως σήμερα βλέπουν ότι οι ίδιοι και οι οικογένειές τους αντιμετωπίζουν πολλαπλά προβλήματα, πολυσύνθετα προβλήματα. Και αυτά δεν έχουν να κάνουν μόνο με την κρίση η οποία ξέσπασε το 2009 και τη βίωσε η χώρα για 5 χρόνια, αλλά έχουν να κάνουν και με συνολικές δομές και συσχετισμούς σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η νέα γενιά λοιπόν που αναζητά πέρα από τις κλειστές πόρτες του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα μια ευκαιρία για να μπορέσει να δημιουργήσει, αυτή η νέα γενιά μπορεί να ακουμπήσει στη Δημοκρατική Παράταξη. Πάντα η Δημοκρατική Παράταξη άνοιγε δρόμους. Αυτό θα κάνουμε και σήμερα. Παίρνουμε την πρωτοβουλία για το συνέδριο προκειμένου να ανοίξουμε δρόμους στη νέα γενιά. Να δώσουμε προοπτική, και αυτό δεν σημαίνει σε καμιά περίπτωση παλινδρόμηση στη λογική του πελατειακού κράτους ή του κράτους που υπερκαλύπτει και δημιουργεί από μόνο του θέσεις εργασίας, αλλά σημαίνει ότι μπορούμε μέσα από ένα δημιουργικό δρόμο, μέσα από μια ανάπτυξη οικονομική, να πετύχουμε και την κοινωνική ανάπτυξη και να δώσουμε προοπτική σε αυτόν τον τόπο. Οι διαδικασίες οι οποίες έχουν αποφασιστεί από την Κεντρική Πολιτική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ αφορούν όλο τούτο το διάστημα, την προετοιμασία την οποία θα κάνουμε μέχρι το συνέδριο, με τη συγκρότηση Δημοτικών Επιτροπών Συνεδρίου, Νομαρχιακής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου και Περιφερειακής Επιτροπής Συνεδρίου, που βασικό στόχο θα έχουν την ανάπτυξη ενός διαλόγου και την διεύρυνση των δυνάμεων που σήμερα συγκροτούν αυτό που λέμε Δημοκρατική Παράταξη. Στον Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένη, στο Ναύπλιο, ξεκίνησε ο νέος κύκλος ομιλιών για το 2014-2015 με πρώτο ομιλητή τον Σεβασμιότητα τον Μητροπολίτη Αργολίδας κ. Νεκτάριο την Τετάρτη με θέμα «Ο Παπαεφρέμο Κατουνακιώτης, ένα σύγχρονος Άγιος». Πριν την ομιλία του Μητροπολίτη, τελέστηκε εσπερινός και παράκληση στην Παναγία. Χαίρομαι πάρα πολύ που ξεκινάτε αυτή τη σειρά των γεροντάδων πατέρα Γεώργια. Και είναι αλήθεια ότι έχουμε να πάρουμε πάρα πολλά από αυτούς τους ανθρώπους. Η γνωριμία με κάποιον Άγιο είναι μια ευκαιρία αφύπνισης, προβληματισμού, αυτοελέγχου. Μια ευκαιρία να ξαναδούμε τα χαρίσματα και τις ευλογίες που μας χαρίζει ο Θεός, γιατί η καθημερινή ρουτίνα μας κάνει να τα ξεχνάμε και να γεννόμαστε στο τέλος θλιβεροί άνθρωποι, δίχως οράματα και προοπτικές. Σήμερα λοιπόν θα επιχειρήσουμε να προσεγγίσουμε έναν μεγάλο Άγιο Γέροντα του 20ου αιώνα, τον οποίο γνώρισα και αυτή η γνωριμία προσωπικά με σφράγισε. Είναι ένα πρόσωπο που δεν μπορώ να το λησμονήσω ούτε στιγμή. Τα λόγια του, οι αρετές του, το βλέμμα του, εκείνο το καταπληκτικό βλέμμα που δεν το έχω δει σε άλλον άνθρωπο, όλα αυτά λοιπόν έχουν χαραχθεί βαθιά στην ψυχή μου. Και ευχαριστώ τον Θεό που επέτρεψε να τον γνωρίσω και να συνδεθώ μαζί του. Θυμάμαι με πόση λαχτάρα περίμενα να βρω την ευκαιρία να ανέβω στα Κατουνάκια. Και όταν έφευγα, πετούσα από χαρά. Δεν θα ξεχάσω μια φορά που είχα μείνει στο σπίτι του για 5 μέρες. Του λειτουργούσα καθημερινά. Ποιος μπορεί να ξεχάσει αυτές τις λειτουργίες? Συζητούσαμε αρκετά και όταν έφευγα, έφευγα πετώντας. Αναβαίνοντας για την Αγία Άννα, εκεί κοντά στους Δανιηλαίους, ένιωσα μια ανίποτη χαρά και συγκίνηση και σας εξομολογούμε ότι με έπιασαν τα κλάματα, μόνος μου ήμουνα και φώναζα με ευγνωμοσύνη: «Θεέ μου, σε ευχαριστώ, τι άλλο να συζητήσω, τι άλλο θέλω στη ζωή μου».
Έχουν περάσει σχεδόν 40 χρόνια από τότε που έγινα μοναχός, ικάρι μοναχός. Δίχως διάθεση ταπεινολογίας, νιώθω πως δεν τίμησα το σχήμα. Δεν έγινε αληθινός μοναχός. Μπορώ όμως απερίφραστα να επαναλάβω τα λόγια του γέροντα από το γεροντικό. Εγώ ούπο γέγονα μοναχός, αλίδων μοναχούς. Δηλαδή, εγώ δεν έγινα μοναχός, αλλά γνώρισα μοναχούς. Και μιλάμε για αληθινούς μοναχούς, όχι για τους φοράν απλώς το ράσο. Ένας λοιπόν από αυτούς ήταν ο πατήρ Εφραίμ. Βέβαια, αισθάνομαι πως δεν είμαι πιο κατάλληλος να μιλήσω για τον γέροντα, γιατί άλλοι τον έζησα πιο κοντά, ειδικά υποτακτική του. Όμως ας είναι τούτες εδώ οι πρόχειρες σημειώσεις, μια κατάθεση ψυχής, λίγα λουλούδια στον τάφο του, λίγο θυμίαμα στη μνήμη του. Ο Παπα Εφραίμ, κατά κόσμο Ευάγγελος Παπανικήτας, γεννήθηκε στις 6 Δεκεμβρίου του Αγίου Νικολάου του 1912, στο Αμπελοχώρι Θηβών. Ο πατέρας του έλειπε στους Βαλκανικούς πολέμους. Η μητέρα του, μέσα στη φτώχεια, δυσκολευόταν. Ήδη είχε ένα παιδί, ο άντρας της μακριά, τα πεθερικά της την ταλαιπωρούσαν και σκεφτόταν, τι το θέλω αυτό το παιδί. Και δεν προφύλαγε ιδιαίτερα το έμβριο, καθώς δούλευε. Μάλλον θα ευχόταν να το χάσει. Όταν αργότερα μάθαινε για την πνευματική του πρόοδο, στο Άγιο Όρος, έκλαιγε και μονολογούσε. Εγώ η ανόητη ήθελα να πεθάνει αυτό το παιδί, ενώ αυτό θα σώσει και εμένα με τη ζωή του και τις προσευχές του. Εκδήλωση η οποία αφορούσε στη διαχείριση των απορριμμάτων στην περιφέρεια Πελοποννήσου πραγματοποιήθηκε από το ΚΚΕ στην Τρίπολη, στην οποία μίλησε ο επικεφαλής της Λαϊκής Εισπήρωσης Νίκος Γόντικας. Με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου το 2011 έγινε διαγωνισμός και τα πάντα ανατέθηκαν στον ιδιώτη, από τις μελέτες μέχρι τη χωροθέτηση, είπε. Ενώ πρόσθεσε ότι η επιλογή της Παλαιοχούνης στην Αρκαδία δεν έγινε τυχαία, αλλά για να γίνει τελικά καύση των απορριμμάτων, εφόσον σε μικρή απόσταση είναι και ιδέη. Το 2011 από τα πρώτα έργα έρχεται με απόφαση στο Περιφερειακό Συμβούλιο με τη σύμφωνη γνώμη των Υπουργείων, των πέντε Υπουργείων τότε, και θυμίζω ότι ήταν η κυβέρνηση Πασό μαζί με το Λάος. Έρχεται λοιπόν και λέει η απόφαση του Περιφερειακού Συμβούλιου. Διαγωνισμός και τα πάντα τα αναθέτω σε όποιον πάρει τη δουλειά. Όταν λέμε τα πάντα εννοούμε τα πάντα. Πρώτο, από τις μελέτες. Δεύτερο, τη χωροθέτηση. Το πού θα κατασκευαστούν τα εργοστάσια, οι χώροι υγειονομικής σταφής, οι σταθμοί μεταφόρτωσης. Θα τα αποφασίσει τέρμα, θα τα αποφασίσει αυτός που θα πάρει τη δουλειά. Την εγκατάσταση των, την κατασκευή των εγκαταστάσεων, των σκουπιδεργοστασίων και των κοιτάρων. Τη λειτουργία, τη συντήρηση, τον έλεγχο και την τιμολόγηση θα τα έχει ο ανάδοχος. Είναι από τα πρώτα έργα, μεγάλα τέτοια έργα, που η κυβέρνηση, με πρωτοπόρα βέβαια την πλειοψηφία του Περιφερειακού Συμβούλου, και θυμίζω ήταν όλες οι δυνάμεις σύμφωνες, αποφάσισαν ακόμα και χωροθετήσεις να τις κάνει η ιδιώτης. Και βεβαίως ο ιδιώτης, σύντροφοι και φίλοι, θα κάνει τις χωροθετήσεις, τις μελέτες, με βάση το δικό του κέρδος. Και έχουμε λοιπόν τα μερικά χοντρά ζητήματα για να δούμε. Αυτά που λέμε εδώ μεταξύ, τα ξέρουν οι δημαρχαίοι που δεν μιλάνε, θα πω και μετά κάποια στοιχεία. Και οι προηγούμενοι και οι τωρινοί. Τα ξέρουν οι δυνάμεις της Νέας Δημοκρατίας, του Πασόκ, του ΣΥΡΙΖΑ, των οικολόγων και των οικολογούντων. Γιατί ήταν στα περιφερειακά συμβούλια, στα δημοτικά συμβούλια και δεν βγάζαν άχνα. Έρχεται λοιπόν η Τέρνα που πήρε τη δουλειά και κάνει την εξής μελέτη. Κέντρο βάρους, το κέντρο των νομών Αργολίδας, Κορινθίας και των επαρχιών Μαντινίας και Κινουρίας είναι η Παλιόχνη. Η ίδια εταιρεία που έκανε τη μελέτη αυτή, γιατί σε αυτή την ενότητα πρέπει να φτιαχτεί ένα εργοστάσιο. Έτσι λέει ο περιφερειακός σχεδιασμός. Έτσι έλεγαν οι όροι προκήρυξης του διαγωνισμού. Η ίδια εταιρεία που έκανε τη μελέτη το 2013
Το 2010 που είχε κάνει πάλι τη μελέτη για τη διαχείριση των απορριμμάτων στην Πελοπόννησο για να ψηφιστεί ο περιφερειακός σχεδιασμός το 2010 πριν από τις αιρετές περιφέρειες, είχε αποφασίσει ότι το κέντρο βάρους για αυτά τα σκουπίδια είναι στην Αργολίδα, στα σύνορα προς την Κορινθία. Λογικό. Γιατί τώρα τρελάθηκαν οι καπιταλιστές να κάνουν βόλτα τα σκουπίδια στην Πελοπόννησο, από το Κρανίδι, από το Ξυλόκαστρο, από το Λουτράκι, από την Κόρινθο, το Άργος, να τα φέρνουν στην Παλιόκουνη. Εμείς το είπαμε καθαρά στο Περιφερειακό Συμβούλιο και με τις ανακοινώσεις μας. Για κάψη πάνε τη δουλειά. Με μικρές μετατροπές των παλιών μονάδων στην ΔΕΗ, στη Μεγαλόπολη, με πολύ μικρές μετατροπές, μπορούν αυτές οι μονάδες να καίνε το FDF που είναι ένα υπόλοιπο από τη διαχείριση των απορριμμάτων. 900 συνδικαλιστικές οργανώσεις θα συμμετέχουν στην πανελλαδική κινητοποίηση του ΠΑΜΕ που θα γίνει την 1η Νοεμβρίου στην Αθήνα με αιχμή του δόρατος στα αντιλαϊκά μέτρα της κυβέρνησης και φυσικά την ανεργία που πλήττει ειδικά τα νέα παιδιά, ενώ ουσιαστική θα είναι η συμμετοχή του ΠΑΜΕ στην 24ωρη πανελλαδική απεργία που έχει εξαγγείλει η ΓΕΣΕΕ και η ΑΔΔΗ. Το ζήτημα της ανεργίας αφορά όλες τις οικογένειες στη χώρα μας, καθώς είναι ένα θέμα που τσακίζει κόκαλα. Και πλέον δεν υπάρχει σπίτι νοικοκυριό, όπως να το πούμε, που να μην έχει παραπάνω από έναν ανέργους. Η κατάσταση χειροτερεύει συνεχώς, οι μακροχρόνια άνεργοι αυξάνονται και κυρίως φουντώνει η νεανική ανεργία. Δεν βρίσκονται στα πλαίσια προστασίας προγραμμάτων και επιδομάτων οι περισσότεροι άνεργοι, ελάχιστοι καλύπτονται από αυτά. Το θέμα όμως είναι ότι δεν μπορεί το μέλλον μας να είναι τα συσίτια, οι ουρές του ΟΑΕΔ και τα δουλεμπορικά γραφεία που ζητάνε και προσφέρουν μάλλον δουλειά στους ανθρώπους με μεροκάματα των 15 και των 18 ευρώ. Αυτό που θέλουμε από το συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ να βροντοφωνάξουμε είναι να δοθούν τώρα μέτρα προστασίας των ανέργων, ουσιαστικής προστασίας. Δηλαδή, όσο διάστημα διαρκεί η ανεργία να καλύπτονται, να παίρνουν αυξημένα επιδόματα ανεργίας, όχι αυτά των 360 ευρώ, αλλά το επίδομα ανεργίας να καλύπτει τις ανάγκες τους και να είναι στα 600 ευρώ. Το διάστημα της ανεργίας να αναγνωρίζεται ως συντάξιμος χρόνος χωρίς επιβάρυνση των ανέργων και να βαρύνονται το κράτος και η εργοδοσία. Να σταματήσει αυτό το παζάρι σκλαβιάς με τα προγράμματα απασχόλησης, κοινοφελούς εργασίας, βάουτσερ και όλα τα σχετικά. Και δεν ανεχόμαστε σε καμία περίπτωση να ζήσουμε άλλο σε αυτό το καθεστώς της φτώχειας και της διαρκούς εξαθλίωσης. Εδώ και λίγες μέρες εφαρμόζεται και στο νομό μας, όπως άλλωστε και σε όλη τη χώρα, ο νόμος της κυβέρνησης για την κατάσχεση μισθών και συντάξεων. Οι εκβιασμοί και οι απειλές της κυβέρνησης για να αρπάξουν και το τελευταίο ψίχουλο από τα λαϊκά νοικοκυριά είναι γεγονός και ταλανίζει χιλιάδες λαϊκές οικογένειες που ήδη οι εργαζόμενοι αυτοί έχουν προστεθεί στις ουρές των ανέργων. Μάλιστα, δεν λαμβάνονται υπόψη ότι κάποιοι από αυτούς έχουν πληρώσει τις ληξιπρόθεσμες ρυθμισμένες οφειλές τους μέχρι και το τέλος του χρόνου. Αλλά προχωρούν και στην κατάσχεση μισθών. Μάλιστα, μας λένε ότι για να ισχύει το ακατάσχετο των 1.500 ευρώ θα πρέπει να πρώτα να έχουμε επισκεφτεί τον λογιστή μας και μετά με το χαρτί αυτό να πάμε στην τράπεζα για να ισχύει το ακατάσχετο του μισθού μας. Από ό,τι φαίνεται όμως, στο φόβο του φορεσπρακτικού μηχανισμού της κυβέρνησης για παραγραφή παλαιών χρεών από τους, και μάλιστα ρυθμισμένων από τους εργαζόμενους, γίνονται κατασχέσεις μισθών, συντάξεων, επιδομάτων. Την ίδια στιγμή που σε δεκάδες χιλιάδες επιχειρήσεις παραγράφονται χιλιάδες ευρώ, μειώνονται οι φόροι και μάλιστα απαιτούν να παραγραφούν οριστικά ληξιπρόθεσμα χρέη τους. Αυτή λοιπόν η φάμπρικα που έχει στηθεί ενάντια στα λαϊκά νοικοκυριά δεν μπορεί να νομιμοποιηθεί στις συνειδήσεις των εργαζομένων. Καταγγέλνουμε λοιπόν όλες αυτές τις ενέργειες και καλούμε τους εργαζόμενους να οργανωθούν στα σωματεία τους, μέσα από εκεί να διεκδικήσουν. Επίσης, να
οργανωθούν στην Επιτροπή Ανέργων που έχει συσταθεί από τα Σωματεία των Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αργολίδας και των Οικοδόμων Αυκλείου, ώστε να και να συμπορευτούν με το ταξικό κίνημα και το ΠΑΜΕ, ώστε να κλιμακώσουμε τους αγώνες μας ενάντια σε όλη αυτή τη λέλαπα που μας στερεί δικαιώματα, κατακτήσεις, ακόμα και την ίδια μας τη ζωή. Καλούμε λοιπόν όλους να αγωνιστούν και να συμμετέχουν στο Πανελλαδικό Συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ την 1η Νοέμβρη στην Αθήνα και να κλιμακώσουμε τον αγώνα μας με την απεργία στις 27 του Νοέμβρη. Ανοιχτά θα παραμένουν τα εμπορικά καταστήματα την Κυριακή 2 Νοεμβρίου στον Ναύπλιο εξαιτίας της έναρξης των εκτόσεων μετά από απόφαση της διοίκησης του Εμπορικού Συλλόγου. Μάλιστα, το ωράριο θα είναι αρκετά διευρυμένο για να προλάβουν ντόπιοι και επισκέπτες καταναλωτές τις εξαιρετικές μειώσεις στις τιμές. Ξεκινάμε για 10 μέρες όπως έχει θεσμοθετήσει πλέον το Υπουργείο Ανάπτυξης, από την 1η του μηνός έως τις 10 Νοεμβρίου. Είναι 10 μέρες εκπτώσεις. Κάποτε κάναμε προσφορές αυτή την εποχή, όσα καταστήματα θέλουν. Το είναι ένας νόμος του κράτους εκπτώσεις σε όλα τα καταστήματα. Θα διαρκέσουν 10 μέρες όπως είπαμε. 2 του μηνός την Κυριακή είναι μία από τις 7 που έχει δώσει πάλι το Υπουργείο Ανάπτυξης και έχει γίνει νόμος του κράτους ανοιχτά. Απλώς εμείς, σαν εμπορικό σύλλογο, τονίζουμε πάλι, είναι και όπως μας λέει και η Εθνική Ομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου, προαιρετικά ανοιχτά. Δεν μπορούμε να πιέσουμε κάποιον να ανοίξει ή να κλείσει. Ο νόμος φυσικά λέει ανοιχτά, αλλά εμείς λέμε σαν σύλλογος προαιρετικά ανοιχτά. Είναι μια πολύ καλή περίοδος για τους καταναλωτές. Είναι ίσως για μένα η καλύτερη περίοδος να βγει ο κόσμος στην αγορά, αν έχει χρήματα οπωσδήποτε, και να ψωνίσει, διότι θα βρει πραγματικά μεγάλες ευκαιρίες να αντιθέσει με τα καταστήματα που τα περισσότερα δεν έχουν καν ανοίξει τα δέματα. Είμαστε πάνω στην αλλαγή της περίοδου. Ήδη έχουν έρθει καινούργια χειμωνιάτικα προϊόντα, τα οποία καλούμεθα βάσει νόμου να τα δώσουμε εκτόσεις ανάλογα από 20, 30, 40% πόσο θα κάνει ο καθένας. Γι' αυτό θέλω να καλέσω τους καταναλωτές. Είναι ένα επιπλέον δικό τους προσόν αυτό να ψωνίσουν σε πολύ καλύτερες τιμές αυτό το δεκαήμερο. Με τόσο έντονη ποικιλία πραγμάτων. Η ποικιλία είναι όντως έντονη. Τα μαγαζά είναι γεμάτα. Σας είπα, τα περισσότερα καταστήματα δεν έχουν καν ανοίξει τα δέματά τους. Δηλαδή, τώρα έρχονται τα χειμωρινά προϊόντα. Οπότε μπορούν να βρουν ένδυση, υπόδηση, χειμερινά ρούχα, μπουφάρ, σακάκια, παλτά, οτιδήποτε, σε τιμές εκτόσεων. Δηλαδή, δεν τελειώνει τώρα η περίοδος, τώρα ξεκινάει. Είναι οι 10 μέρες οι καλύτερες για τον καταναλωτή. Άρα από το Σάββατο έως την Δευτέρα. Σάββατο, ναι, έως Δευτέρα. Είναι 10 μέρες το πρώτο δεκαήμερο του μήνα Νοέμβρη. Για να ενημερωθούν οι καταναλωτές την Κυριακή, τι ώρα θα είναι αυτά τα μαγαζιά? Τα μαγαζά την Κυριακή θα είναι από τις 11 έως τις 6 το απόγευμα εδώ στον Ναύπλιο. Όπως είπα πάλι τη λέξη προαιρετικά. Από την 1η έως και τις 10 Νοεμβρίου θα διαρκέσουν οι εκπτώσεις των εμπορικών καταστημάτων του Άργους, όπως άλλωστε και όλης της χώρας, δήλωσε ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Άργους Αντώνης Καλοθέου, και μάλιστα, όπως αποφασίστηκε, τα καταστήματα την Κυριακή 2 Νοεμβρίου θα παραμείνουν ανοιχτά προς εξυπηρέτηση των καταναλωτών. Από το Σάββατο, 1η Νοεμβρίου, ξεκινάμε το δεκαήμερο των εκτόσεων. Είναι διάμεσες εκτόσεις. Είναι από 1η Νοεμβρίου ως 10 Νοεμβρίου. Φυσικά αυτές οι εκτόσεις είναι εκτόσεις αρχή σεζόν, το τονίζω αυτό, γιατί τώρα ο καταναλωτής θα βρει τα πάντα, γιατί όπως είπα είναι αρχή της σεζόν και τα καταστήματα ήδη έχουν φωδιαστεί με φρέσκο, να χαρακτηρίσω έτσι, εμπόρευμα, ενώ τις άλλες εκτόσεις λίγο πολύ δεν βρίσκει αυτό που θέλει. Είναι μια ευκαιρία λοιπόν για τον καταναλωτή, με την οποιαδήποτε έκπτωση που μπορεί το κάθε κατάστημα, να εκμεταλλευτεί αυτές τις εκτόσεις προς όφελός του. Ένα άλλο πάλι που θέλω να επισημάνω, πέραν των εκτόσεων, την Κυριακή 2 Νοεμβρίου είναι μέσα στις εκτόσεις, όπως ορίζει ο νόμος, η αγορά του Άργους, τα καταστήματα του Άργους θα είναι ανοιχτά. Οπότε όσοι διευκολύνονται την ημέρα αυτή και μπορούν, η ώρα λειτουργίας των καταστημάτων θα είναι από τις 11 το πρωί έως τις 3 το απόγευμα. Δίνουν μια ευκαιρία μάλλον στους καταναλωτές που εργάζονται καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδος να μπορέσουν να ψωνίσουν την ημέρα αυτή της Κυριακής. Προτρέπω λοιπόν το καταναλωτικό κοινό να προτιμήσει, εν πάση περιπτώσει, την αγορά του Άργους και να εκμεταλλευτεί και τις εκτόσεις που είναι το διάστημα αυτό. Το Σάββατο, λόγω αρχής διανομένης από το Σάββατο μάλλον,
λόγω των εκτόσεων δεν υπάρχει κάποιο διαφορετικό ωράριο, είναι το συγκεκριμένο ωράριο. Το ωράριο παραμένει όπως έχει. Όπως έχει. Και να το υπενθυμίσουμε, είναι από Δευτέρα έως Παρασκευή, είναι 8.30-2, με τα απογεύματα Δευτέρας, Τετάρτης κλειστά και το απόγευμα το ωράριο είναι 5 με 8.30 και το Σάββατο είναι 8.30-2.30. Όπως είναι, τέλος πάντων, όπως έχουμε ανακοινώσει το χειμερινό ωράριο. Δεν αλλάζει κάτι στο ωράριο το χειμερινό. Ωραία. Έτσι θα είναι και κατά την περίοδο των εκτόσεων. Θεωρείτε, κατά τη δική σας χρόνια πείρα, θεωρείτε ότι θα τονώσει την αγορά αυτή η κίνηση των δεκαετίων εκτόσεων? Ναι, από ό,τι έτσι ξέρουμε και από τις προηγούμενες εκτόσεις, κάτι γίνεται, κάτι παραπάνω από το συνηθισμένο τζίρο που γίνεται τις υπόλοιπες ημέρες που δεν υπάρχουν εκτόσεις. Ο κόσμος πράγματι, υπάρχει μια μερίδα κόσμου που ενδιαφέρεται και εκμεταλλεύεται τις εκτόσεις της περίοδου αυτής. Έτσι πιστεύω και αυτή τη φορά ο κόσμος θα εκμεταλλευτεί λοιπόν τις εκτόσεις προς όφελός του και θα έχουμε μεγαλύτερη επισκεψιμότητα στα καταστήματά μας. Όπως προείπατε, σίγουρα η ποικιλία των προϊόντων και τα νέα προϊόντα θα φέρουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον των καταναλωτών. Ναι, γιατί ακόμα πολλά καταστήματα παραλαμβάνουν. Δηλαδή και το μήνα Νοέμβρη υπάρχουν καταστήματα που παραλαμβάνουν. Δηλαδή όλο αυτό το διάστημα μέχρι και το Νοέμβριο όλοι συμπληρώνουν, φέρνουν νέο εμπόρευμα. Δηλαδή είναι μια σεζόν, μια περίοδο τα οποία τα καταστήματα είναι εφοδιασμένα στο φουλ, να το πω έτσι, με νέο προϊόν. Δηλαδή είναι στην αρχή της σεζόν, το χειμώνα. Οπότε ναι, τα καταστήματα θα είναι πλήρες από εμπόρευμα. Μια πολύ ενδιαφέρουσα εκπαιδευτική μερίδα θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 2 Νοεμβρίου στο Εκμελητήριο Αργολίδας από το πρωί μέχρι και το απόγευμα της ίδιας ημέρας με θέμα την προετοιμασία των μαθητών για την εισαγωγή τους σε στρατιωτικές, αστυνομικές και σχολές ΤΕΦΑΑ φυσικής αγωγής. Επιστημονικά μέλη της εταιρείας North Trainers θα ενημερώσουν μαθητές και γονείς σχετικά με τις υγειονομικές, ψυχοτεχνικές και αθλητικές δοκιμασίες που υφίστανται υποψήφοι προκειμένου να εισέλθουν στις ανώτερες σχολές. Στη διοργάνωση της ημερίδας συμμετέχει και ο καθηγητής φυσικής αγωγής Νίκος Λοΐζος, ο οποίος είναι και παίκτης του Διομήδη Άργους, ως μέλος της ομάδας που θα πραγματοποιήσει την ενημέρωση στους μαθητές και τους γονείς τους. Κυριακή 2 Νοεμβρίου στις 2 η ώρα στο Επιμελητήριο Αργολίδας θα γίνει εκπαιδευτική ημερίδα με στόχο να ενημερώσουμε γονείς και μαθητές αλλά και εκπαιδευτικούς για την εισαγωγή των μαθητών στις στρατιωτικές σχολές, ΤΕΦΑ και αστυνομία. Θα λύσουμε ό,τι απορία έχουν και θα τους ενημερώσουμε πλήρως για ό,τι υπάρχει σχετικό με αυτές τις σχολές. Υπεύθυνοι της ημερίδας ποιοι θα είναι? Υπεύθυνοι της ημερίδας είναι το πρότυπο κέντρο αθλητικής προετοιμασίας North Trainers, οι οποίοι έχουν σκοπό την προετοιμασία των μαθητών έτσι ώστε να εισαχθούν οι μαθητές στις σχολές αυτές. Μια καλύτερη προετοιμασία από την απλή προετοιμασία που θα μπορούσαν να κάνουν μόνοι τους. Φυσικά, επειδή συνεργαζόμαστε με πολλούς άλλους οργανισμούς όπως είναι φυσικοθεραπευτές, γυμναστές, γυμναστήρια και αυτό. Σίγουρα, γιατί οι εποχές απαιτούν σκληρή προετοιμασία για καλύτερο ανταγωνισμό. Ειδικά αυτή την περίοδο που οι μαθητές της τρίτης λυκείου και της Δευτέρας πιέζονται πάρα πολύ, πρέπει να οργανώνονται πάρα πολύ καλά. Η ημερίδα πού απευθύνεται? Η ημερίδα απευθύνεται σε μαθητές και γονείς για να τους ενημερώσουμε πλήρως. Ελληνικές εταιρείες επιπλέον χωρίς ελληνικά προϊόντα. Έπιπλα με κρυφές χρεώσεις. Κρεβατοκάμαρες χωρίς στρώματα. Όχι σε μας. Έπιπλα Κοινιακός. Είμαστε η μόνη εταιρεία που οι τιμές είναι τελικές. Σύνθετο από 290 ευρώ. Σαλόνι από 590. Σετ κρεβατοκάμαρα με στρώμα από 545 ευρώ. Μεταφορά τοποθέτηση δωρεάν και στην επαρχία. Έπιπλα Κοινιακός. Ηλιούπολη, Χαλάνδρη, Νέα Ιωνία, Νίκαια, τώρα και Θηβών 501 Ήλιον και στο κοινιακός.gr.
Όταν τα μετρητά τελειώνουν, έχεις ξεχασμένα μετρητά στο συρτάρι σου. Κοσμήματα, χρυσαφικά, ασημικά, λίρες, επώνυμα ακριβά ρολόγια, πολύτιμες πέτρες. Τι τα κάνεις? Στο Golden Deals γίνονται μετρητά. Αγοράζουμε ή εναχειριάζουμε στις καλύτερες τιμές με πληρωμή άμεσα της μετρητής. Πλήρης εχεμήθεια στις συναλλαγές. Λειτουργούμε με κρατική άδεια. Gold and Deals. Εναχειροδανειστήρια Πελοποννήσου. Άργος, πλατεία Λαϊκής Αγοράς. Ναύπλιο, στάση Θανάσανας. Τρίπολη, πλατεία Πετρινού. Και στο ίντερνετ www.goldendeals.gr. Μήπως η σωστή θέση του οχήματός σας είναι στο δρόμο και όχι στο πάρκινγκ? Τώρα στην Accord Μεσίτες Ασφαλίσεων ασφαλίζετε το όχημά σας από 49 ευρώ το τρίμηνο. Ασφαλίσου σίγουρα και οικονομικά. Εμπιστεύσου τους καλύτερους. Accord Μεσίτες Ασφαλίσεων. Και το βασικότερο, στις τιμές συμπεριλαμβάνεται και πλήρης οδική βοήθεια. Accord Μεσίτες Ασφαλίσεων. Ασφαλίσου σίγουρα και οικονομικά. Σιμιτζοπούλου 1 στο Άργος, όπιστε Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 2751-069-330. Ηλεκτρονέτ Μαντάς, τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Ηλεκτρονέτ Μαντάς, σχέση εμπιστοσύνης. Μας ενώνει η καθημερινή προσπάθεια να στηρίζουμε ο ένας τον άλλον. Μας ενώνει η ίδια υπερηφάνεια για ό,τι ελληνικό. Μας ενώνουν οι ίδιες χαρές, τα ίδια χρώματα. Μας ενώνει και κάτι ακόμα. Μία ομάδα. Η δική σας ομάδα. Είμαστε από τον ίδιο τόπο. Μας ξέρετε με το όνομά μας. Τώρα θα μας μάθετε σαν την καλύτερη ομάδα. Ελωμάς. Η ελληνική ομάδα των σούπερ μάρκετ. Για αύριο προβλέπονται τοπικές βροχές στα ανατολικά ηπειρωτικά και σποραδικές καταιγίδες στα δυτικά και νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, ασθενείς μέχρι μέτρη. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί στα βόρεια από 7 έως 15 βαθμούς, στα δυτικά από 10 έως 21, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 12 έως 18 και στα νησιά από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Για την Πελοπόννησο προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, ασθενείς μέχρι μέτρη, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 10 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Να δούμε τώρα τις θερμοκρασίες που έχουν αύριο οι πρωτεύουσες στο νομό της Πελοποννήσου.
Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας από το μεγάλο κανάλι της Πελοποννήσου. Μην ξεχνάτε πως όλα τα δελτία ειδήσεων του σταθμού μας αλλά και ζωντανά το πρόγραμμα της DR τηλεόρασης μπορείτε να το παρακολουθείτε και από το www.drtv.gr. Εμείς θα είμαστε και πάλι μαζί στις 11 με τη νυχτερινή σας ενημέρωση. Προς το παρόν, γεια σας.